ανήκε, είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο. Με δεδομένο το ότι, από ό,τι άκουσα από την παράταξη του κ. Παυλή, δεν έχουν γραφτεί σωστά οι αποφάσεις ή, να μην το πω σωστά, δεν έχουν γραφτεί ολοκληρωμένα οι αποφάσεις, τα πρακτικά δηλαδή, με δεδομένο ότι, εδώ βλέπω 1449, αλλά ο κύριος, συγγνώμη για το όνομά σας, δεν το ξεχνάτησα, αναφέρει ότι είναι 1155 ο κύριος Λεπέκος, με δεδομένο ότι αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα για να βγάλουμε ένα κριτήριο του τελικά που πάμε καλύτερα ή χειρότερα, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι λένε ότι ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Όσον αφορά το ότι κάνει μια δήλωση και αυτό φτάνει, τον ισχυρισμό τους αναφέρω, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και προτείνω, επειδή φαίνεται όντως τον ορίζοντα ότι μπορεί να πετύχουμε κάτι καλύτερο, είτε σε αυτές τις υπηρεσίες, είτε μέσω της υδρογείου, είτε μέσω μιας καλύτερης προσφοράς του κτίριου του κ. Λιγόγη, θεωρώ ότι πρέπει να ακυρώσουμε την απόφαση αυτή, επειδή ίσως να έχει και κενά μονιμότητος βάσει των πρακτικών, τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα από ό,τι θέλετε. Πάντα χρησιμοποιώ τις μαρτυρίες των Δημοτικών Συμβούλων και των κύριων που παραβρίσκονται και να προχωρήσουμε σε μια νέα διαδικασία, όπου ο καθένας να βάλει κάτω στο τραπέζι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εγώ τη συλλογιστική σας τη δέχομαι στα επιχειρήματά της, αλλά από ό,τι φαίνεται, θεωρώ ότι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εσείς, ο κ. Παυλής, οι υδρόγειοι, που παρουσιάζουν οι ιδιοκτήτες, είναι ένα συνοθήλευμα που δεν μπορούν να δώσουν καθαρή εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτή την απόφαση. Λέω σε μένα. Εγώ επιφυλάσσω λοιπόν τη νομιμότητα και τη ορθότητα, τη οικονομική ορθότητα για τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί πιστεύω πραγματικά αυτή η άποψη διαμορφώθηκε τώρα σήμερα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να πετύχουμε κάτι πολύ καλύτερο. Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω κιόλας την ακύρωση αυτής της απόφασης και την άμεση διενέργεια πάλι της Επιτροπής, να συνεδριάσει δηλαδή πάλι η Επιτροπή με όλα τα στοιχεία τα καινούργια, να δώσουμε ένα περιθώριο στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Να πραγματοποιήσουν αν μπορούν την αλλαγή που θέλουν για το κτίριό τους, να μπουν πάλι όλα κάτω στο τραπέζι, επίσης ώρες, και να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί και κάποτε πρέπει να λειτουργήσουμε και με ιδιωτικούς όρους το Δήμο, διότι θα το πω και αυτό, γιατί μου αρέσει να λέω αυτό που σκέφτομαι. Κάποιοι δήμαρχοι εδώ, δεν ξέρω τι είχαν κάνει σημαντικά, νίκιαζαν με 13 ευρώ το τετραγωνικό, όταν νίκιαζαν με 7,60. Με 3,94. Πες να το πω ειδικό του παιχνίδι, ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να εντυπωσιάσουμε με ιδιωτικούς όρους, γιατί τα λεφτά δεν περισσεύουν πλέον, και να πάμε σε κάτι οικονομικό, να τους τσακίσουμε, να τους βάλουμε να τσακωθούν μεταξύ τους. Να πάρουμε εμείς την καλή τιμή. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε την καλή τιμή. Αυτή η εντύπωση μου δημιουργήθηκε. Ευχαριστώ.